Καθίστε. Εγώ πού να καθίσω? Όπου θέλεις. Καλά, παιδί μου, κάθισε. Κάθισε, αφού στο λέει η μάνα σου, κάθισε. Μην την ερεθίζεις. Οκ. Κάτω από εκεί. Τι θες να πεις, ότι ερεθίζομαι με το παραμικρό, δεν βλέπεις τι κάνει? Όχι, παιδί μου, δεν ήθελα να πω αυτό. Ας αρχίσουμε. Είπα να κάνουμε ένα οικογενειακό συμβούλιο για να βάλουμε μερικούς όρους συμβίωσης εδώ μέσα. Μπας και τα καταφέρουμε και ζήσουμε σαν άνθρωποι. Τη σακούλα, εσύ τι θέλεις? Είπαμε να κάνουμε συμβούλιο, αλλά να φάμε. Μην κινηστήκη. Τι κοιτάς? Το ρολόι το κοιτάει το παιδί. Δεν έκανε τίποτα κακό. Άμα αρχίσουμε έτσι το συμβούλιο. Δεν έκανε τίποτα κακό το παιδάκι, βέβαια. Παιδάκι μου, γιατί κοιτάς το ρολόι σου? Για να μην περάσω τα 10 λεπτά. 10 λεπτά κήρυγμα την ημέρα, δεν είπαμε? Κατάλαβες? Το παιδί. Λεωνίδα μου, δεν το τοποθετείς καλά. Δεν είναι κήρυγμα. Εδώ πρόκειται για συμβούλιο. Θα μιλάς κι εσύ. Γιατί απαγόρεψα εγώ ποτέ σε κανένα μιλήσει? Ναι, σε μένα. Δεν ξεκινάμε καλά. Παιδί μου, κάνουμε συμβούλιο αυτή τη στιγμή, κατάλαβες? Ας αρχίσουμε. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ορίστε, σ' ακούω. Γιατί κάνουμε συμβούλιο? Κάνουμε συμβούλιο γιατί πρέπει να μάθουμε, να δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε εμείς οι τρεις να περνάμε καλά εδώ μέσα. Μόνο εγώ δεν περνάω καλά εδώ μέσα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορούμε να ρωτήσουμε τι σου λείπει? Όλα. Λέω στο διάολο. Εγώ φταίω που θέλω να είμαι και δημοκρατική. Τι έκανες στο δωμάτιό σου, ε? Αύριο το πρωί έρχεται ο μάστορας για να το βάψει. Τι πράγμα! Θα τον πετάξω έξω με τις κλωτσιές άμα τολμήσει και αγγίξει τον γραφτή μου. Τι λες τώρα? Θα πετάξει έξω με τις κλωτσιές τον επαγγελματία, τον άνθρωπο που έρχεται να βγάλει το ψωμί του? Για να πάει αλλού να το βγάλει το ψωμί του. Με το δικό μου τον γραφτή βρήκατε να κάνετε ψυχικό? Δεν κάνουμε ψυχικό. Φτιάχνουμε το σπίτι μου το οποίο χάλασες. Δεν είναι σπίτι σου, είναι δωμάτιό μου. Το δωμάτιό σου είναι μέσα στο σπίτι μου. Τότε να μείνεις μόνη σου στο σπίτι σου. Ένα παιδί με το διώχνει η μάνα του. Ναι, ξέρω. Σε κανένα φίλο του. Δεν θα γυρίσει, θα του δείξω εγώ. Να το προσέβαλες και έφυγε. Πού να έφυγε, πού να πήγε. Πού να πήγε, ξέρεις, άμα τα διώχνουν τα παιδιά οι γονείς τους πολλές φορές χάνονται. Ναι, νιά σου και ο Λεωνίδας δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Άμα βρεθεί στα χέρια κανενός επιτίδη, θα σου πω. Μα, θες να με αγχώσει τώρα? Τι να το κάνουν οι επιτίδη τον Λεωνίδα? Να το βάλω στα φανάρια να καθαρίσει τα τζάμια? Αγάπη μου, υπάρχουν πολύ χειρότερα. Δέκα λεπτά κήρυγμα. Ένα, πέντε, δέκα, περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανίες τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μαλλιά τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χάρτζι λίγη που έχω ούτε για τσίγλες στάνει. Το πόσες τσίγλες όμως δεν λέω γιατί τι κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέικς δημητριακά, μόδα ντε μοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Ποιος καλέ? Ο Χασάκης με έκανε έξω βρενών. Άκουσε και να μου πει εμένα ότι δεν ξέρω να μαγειρεύω το κρέας του, λέει. Τι θα σου πει, Φτά. Δεν σου δίνει καλό κρέας? Γιατί με παιδί μου τα έχεις έτσι? Όχι, σου τα φτιάχνε λίγο το σπίτι. Ήταν αυτή η Μητακίδου εκεί, αυτή η φαρμακομήτα. Και έπιασε την ευκαιρία και άρχισε να λέει συνταγές μαγειρικής σε μένα την αρχή μαγείρισαν, κατάλαβες. Α, πού είναι ο μικρός? Κοιμάται του καλού καιρού. Α. Και αυτός και ο Τέλης. Όλο το σχολείο έχει πάρει τηλέφωνο. Πότε μάθανε τα νέα? Αυτό είναι, βρε αδερφέ. Πω, μαθαίνονται πολύ γρήγορα τα νέα. Τώρα θα ξέρει όλη η γειτονιά ότι εγώ δεν είμαι καλή μαγείρισα, κατάλαβες? Α, τι σου είπα. Πέρασα από τον Άσο, κάτσε να σου πω. Τι να κάνεις? Καλή, δεν πέρασα μέσα από τον Άσο. Απ' έξω πέρασα να δω τη ζωγραφιά του μικρού. Κατάλαβα. Εξαιρετική. Να σου πω, βρε μέρη μου, μπας και πρέπει να δω στην καλών τεχνών. Γιατί? Γιατί ζωγραφίζει υπέροχα, αγάπη μου. Και αυτή η ζωγραφιά που έκανε στο δωματιό του και αυτή που έκανε στον πατέρα του είναι εξαιρετικές. Μαμά! Ναι. Μην αρχίσει τώρα και του λες τέτοια και μας βάψει όλο τον κόσμο. Γιατί άμα τον πιάσει η αστυνομία δεν τον ξαναφύνει. Μην κοιτάς που τον έπιασε στο μαγαζί του πατέρα του και τον άφησε. Είσαι καλά. Το παιδί τρόμαξε πολύ. Δεν θα ξαναπιάσει τείχο. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν κατάλαβες πόσο φοβήθηκε? Δεν το κατάλαβα. Τι, δεν καταλαβαίνω την ψυχολογία του παιδιού μου? Αυτό. Μαχεσμένος ήτανε. Γιατί θέλανε να κοιμηθούν παρέα με τον Τέλη? Από το φόβο του. Όλα και όλα. Την πατήσαμε σαν μαλάκες. Γιατί? Τι για τη μορμαλάκα, έπρεπε εγώ να βάφω και εσύ να κρατάς φίλες με τη Μαριλένα. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην βάφω εγώ και να κρατάς φίλες? Τι λες, μορμαλάκα? Στο μαγαζί του πατέρα μου. Σωστό γι' αυτό.
Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε? Τι? Να σκεφτούμε τους συγγενείς μας. Ποιος πέθανε? Αγόρι μου, θα φτιάξουμε μια λίστα με όλους τους συγγενείς μας που έχουν άβαφο τοίχο και θα πηγαίνουμε εκεί να κάνουμε γκράφτη. Οπότε, άμα μας την ξαναπέσουν οι μπάτσοι, θα μας κλάσουν. Καλό. Ας πω, έχω ένα θείο που έχει χασάπικο στην γωνία. Πάμε. Ψώνιο. Πότε όμως. Απόψε. Κάνω. Εγώ κανονικά πρέπει να το τιμωρήσω μετά από αυτό που έγινε. Τι να τιμωρήσεις, καλέ. Ας το παιδί ήσυχο. Τιμωρήθηκε αρκετά με το φόβο που πήρε. Εγώ έχω άλλα προβλήματα τώρα. Τι θα κάνω με αυτό το χασάπι? Δεν είπαμε. Δεν θα ξαναπάς αυτό το χασάπι. Τι λες, μωρέ. Εγώ τώρα πρέπει να είμαι αποφασιστική. Μία εβδομάδα μέσα. Το είπα και το έκανα. Όχι όπως τις άλλες φορές. Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Το βρήκα. Το βρήκα, το βρήκα. Τι βρήκες? Καλό. Θα πηγαίνω κάθε μέρα στο χασάπι και θα του ζητάω περίεργα κρέατα. Και μάλιστα όταν θα είναι γεμάτο το κρεοπωλείο, ε. Να, ας πούμε σήμερα θα του ζητήσω χίνα. Να την κάνουμε τη χίνα. Σούπα, παιδί μου, για το Λεωνίδα. Αφού δεν τρώει σούπες ο Λεωνίδας. Γιατί, αγάπη μου, έχεις την εντύπωση ότι ο χασάπης έχει χίνες? Πρεσί, θα πούμε κανένα κόφι. Λες, μωρ, μαλάκα, η μάνα με το Σάββατο σήμερα. Και δεν σε αφήνει, ε. Μωρέ, θα τα καταφέρω, αλλά το κήρυγμα πώς θα το πληθώ, δεν μπορείς να μου πεις. Όχι, και δεν μπορώ πρωί-πρωί. Ούτε εγώ δεν έχω καμία διάθεση. Να σου πω όμως, θα τη ζητήσω λεφτά. Είσαι. Πάμε. Μία εβδομάδα μέσα. Ναι. Μα πρέπει να με βοηθήσει έτσι, μη σου ξεγλιστρείς και φύγει. Τι υπονοείς τώρα? Πότε μου ξεγλίστρησε ο μικρός? Έχω σοβαρό το λόγο να βγάλω γκόμενα την απουσιολόγο. Λεωνίδα, πόσες απουσίες έχεις? Άσε με, βρε Μανούλα, πρωί-πρωί. Βρε καλά, ζούντα, βρε καλά, ζούντα. Καφέ. Καφέ, στην ηλικία σου, αγάπη μου, καφέ. Γαλατάκι θα πιείτε. Πώς το πίνεις το γάλα σου, Τέλη μου? Φραπόγαλο. Μη σας βάζω σε κόπο όμως τώρα, ε. Μανώ, πες σε κανένα λεφτά να πάμε με τον Τέλη να πάρουμε πρωινό. Πρωινό, καλέ. Εγώ ετοιμάζω το πρωινό σας. Πού να αγοράσετε πρωινό, δηλαδή? Εδώ παρακάτω, δεν θα αργήσουμε. Καμιά ωρίτσα, δύο. Λεωνίδα, δεν κατάλαβες καλά. Τι δεν κατάλαβα? Έτοιμο, ορίστε. Λοιπόν, ορίστε. Αλλά έχει κομπλέξ μέσα, ε. Είναι υπέροχο. Το αποφάσισα. Μία εβδομάδα μέσα για τιμωρία. Τιμωρία! Γιατί τι έκανα? Α, δεν έκανες τίποτα χτες το βράδυ? Όχι, κυρία Μέρη, τίποτα δεν έκανε. Αφού ήμασταν μαζί και το ξέρω. Mm. Δεν κάνατε το γράφετε στο μαγαζί του πατέρα του. Και κακό είναι αυτό. Ο πατέρας σου τι είπε, είναι καλό ή κακό? Όχι, γιατί τον άκουσα χτες το βράδυ τι σου είπε. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι η Μέρη τον έβαλε να το κάνει αυτό. Η Μέρη γιατί? Ξεχνάς ότι της είπες πως τα γκράφιτι ομορφαίνουν τους τύπους. Εγώ? Εσύ. Έτσι της είπα. Δεν μου τάς, αγάπη μου, λίγο τη γλώσσα στο μυαλό της σου κατεβαίνει, το λες. Και γιατί να το κάνει αυτή η Μέρη? Για να σε εκδικηθεί. Τι να εκδικηθεί? Εσένα, που την παράτησες για μένα. Σοβαρά? Και γιατί, ας πούμε, δεν ήρθα, ξέρω εγώ, να μου σπάσει τα τσάπια του μαγαζιού? Γιατί αν την πιάνανε, θα την κλείνανε μέσα. Και άφησε πια στο Λεωνίδα. Όχι. Ήξερε ότι του Λεωνίδα δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα επειδή είναι στο μαγαζί του πατέρα του. Όχι, okay, λοιπόν. Και αυτή στο μαγαζί του άντρα τη θα ήταν. Του πιανού. Από νομικής απόψεως εννοώ. Α, το λες επειδή δεν έχετε πάρει ακόμα διαζύγιο. Βρε Βιβί, δεν αντέχω άλλο, ρε πουλάκι μου. Συνέχεια δηλαδή αυτή η πιπίλα. Πώς γίνεται δηλαδή κάθε φορά ό,τι και να συζητάμε, στο διαζύγιο μου καταλήγουμε. Το θεωρείς άσχετο? Εδώ την άλλη φορά, ας πούμε, βλέπαμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Πώς τα έφερες από εκεί, πώς τα έκανες από εδώ, πώς τα μαγείρεψες. Πάλι για το διαζύγιο τσακώθηκα. Δεν το πιστεύω. Έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα το θυμάσαι. Δεν μου λες. Μήπως μπορείς να θυμηθείς και το λόγο που τσακωνόμαστε ή μήπως θέλεις να σου θυμίσω? Όχι, όχι. Δεν θέλω να λείπω. Πάντως είμαι της γνώμης ότι είναι καλύτερα να μην το μαλώσει το Λεωνίδα. Αντιθέτως, πρέπει να του πεις μπράβο για την πρωτοβουλία που πήρε. Τι λες, μωρέ? Εγώ χθες το βράδυ του είπα να πάρει βούρτσα και κουβά και να έρθει πρωί-πρωί να σπρίσει τον τοίχο. Τότε είπα μπράβο! Δηλαδή ισχυρίζεσαι ότι επειδή έβαψε τον τοίχο του πατέρα σου είναι και ο αρμόδιος να σε τιμωρήσει. Βέβαια. Ωραία, αγάπη μου, και την αγωνία που πέρασε η μάνα σου δεν την υπολογίζεις. Γιατί είχες αγωνία, Μανώλα? Γιατί δεν ήξερε, παιδί μου, που ήσουν, δεν καταλαβαίνεις. Στον μπαμπά ήμουν, ρε γιαγιά, πού να ήμουν. Και τώρα εκεί θα πάμε με τον Τέλη. Γι' αυτό δώστε μας λεφτάκια για εισιτήρια. Ή μάλλον για. Κατάλαβες τα πόδια σου. Για ταξί. Γιατί έχουμε αργήσει, Τέλη. Ναι, ναι, αργήσαμε. Δεν έχετε να πάτε πουθενά. Μία εβδομάδα μέσα. Το είπα και θα το κάνω. Ναι, αλλά ο μπαμπάς μου είπε να πάω. Εσύ μου λες να μείνω μέσα. Τι να κάνω εγώ? Έχω κοπεί στα δύο. Δεν φταίω εγώ που εσείς χωρίσατε. Να τον πάρεις τηλέφωνο και να συνεννοηθείτε. Να με τον πάρω τηλέφωνο και τον ρωτήσω τι πρέπει να κάνω με σένα. Και ποιον θα πάρεις? Τον κόμενο. Έχω εγώ τον κόμενο. Γιατί όχι, Μανούλα, είσαι ζωντανή. Ζωντοχήρα, με στις ορμές. Είσαι όμορφη, είσαι νέα. Είσαι. Γιατί να μην είσαι κόμενο? Λοιπόν, μιλάς έτσι στη μάνα σου. Δυο εβδομάδες μέσα. Σου χρειαζόταν, αγάπη μου. Σου χρειαζόταν. Μα τι λόγια είναι αυτά? Πώς μιλάς έτσι στη μάνα σου? Δεν παίρνεις παράδειγμα από τον Τέλη. Μα ο Τέλης αποκλείται να μιλάει έτσι στη μάνα σου. Εσύ, αγάπη μου, μιλάς έτσι στη μάνα σου? Αμέ. Γιατί? Αφού έχει γκόμενο. Τι έχει? Γκόμενο, γιαγιά. Γκόμενο. Μην το επαναλαμβάνετε. Δεν μπορώ. Και πώς θα το λέμε, δηλαδή?
Ο δεσμός να το πούμε, η σχέση να το πούμε. Το ταραβεράκι της, ε! Καλό. Ωραία, αγάπη μου, υπάρχουν πολύ ωραιότερες φράσεις. Διαβάστε για κανένα βιβλίο, ορίστε. Μπορείτε να πείτε ο σύντροφος που τη συμπαραστέκεται. Κάτσε, κάτσε, ρε γιαγιά. Ναι. Δηλαδή την παίρνει ο γκόμενος στη μητέρα του Τέλη τηλέφωνο. Ναι. Και το σηκώνει ο Τέλης. Τι θα της πει μετά? Μα να, σε πήρε εκείνος ο σύντροφος που σου συμπαραστέκεται. Καλέ, πολλά είναι, θα τα ξεχάσω. Καλά, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα μαζί σας. Πηγαίνετε μέσα να φάτε το γάλα σας. Μπρος, γιατί εγώ θα πάω στο χασάπι. Άσε, γιαγιά, θα πάμε εμείς. Για να σε ξεκουράσουμε. Θα πάω μόνη μου. Γιατί, ρε γιαγιά, εσύ δεν είπες τώρα που μεγάλωσα να βγαίνω να κάνω ψώνια, να ψηθώ, να μάθω? Μεγάλωσες, αγάπη μου, μεγάλωσες. Ωραία, θα πας. Θα σου αναθέσω μια αποστολή όμως. Πρόσεξε. Θα πας στο χασάπι. Θα του ζητήσεις δυνατά 3-4-5 κιλά χήμα. Θα το πεις πολύ δυνατά. Άρα έχει πολύ κόσμο, ακόμη πιο πολύ δυνατά. Κατάλαβες, για να μην περιμένεις την ώρα, θέλω να πω. Λεφτάκια θα μας δώσεις? Θα σας δώσω λεφτά. Αχ, μπράβο, αγάπη, μπράβο, με ξεκουράζεις. Πάρε 10.000, θα μου θες αρέστα, ε. Ναι, ναι, φάνομαι. Μπράβο. Μπράβο, Μπέτσι. Ναι, ναι, μπράβο, γεια, γεια, γεια. Μπράβο, αγάπες μου, θα σου πω εγώ. Πού είναι αυτός? Τον έστειλε στο χασάπι να αγοράσει χήνα. Εγώ θα τρελαθώ εντελώς εδώ μέσα. Ρε μάνα, βάλε καφέ να γίνεται. Πάνω απλώς στο πλυντήριο και περιμένω και τη Ζέτα. Λες να έχει γίνα. Η γνώμη μου είναι πως πρέπει να της δώσεις ένα μάθημα. Τι δηλαδή? Να τη βάλω αυτή να σπρίσει τον τοίχο? Όχι. Να πεις πόσο πολύ σου άρεσε το γκράφιτι του Λεωνίδα και να πεις στο Λεωνίδα να πιάσει να φτιάξει ένα τέτοιο στο σαλόνι του σπιτιού της. Ρε Βιβί, είπαμε να της δώσουμε ένα μάθημα. Όχι να της καταστρέψουμε το σπίτι. Μπα, αυτή γιατί σου κατέστρεψε δηλαδή το μαγαζί? Άλλο αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί της πας τόσο πάσο. Μα δεν της πάω πάσο, ρε Βιβί. Για το όνομα του Θεού. Αλλά να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Άλλο η μάντρα, άλλο το σαλόνι του σπιτιού μας. Μετά δεν θέλω να δώσω πολύ θέρα στο Λεωνίδα. Αυτός είναι καλός να βουτήξει ένα σπρέι να πάει να βάψει όλη την Αθήνα. Γι' αυτό σου λέω. Αφού αρέσει τόσο πολύ στο Λεωνίδα να κάνει γκράφιτι, ό,τι και να του πείτε, δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη. Καλύτερα λοιπόν να ξεχαρμανιάσει το σπίτι του παρά να τρέξει σε ξένα σπίτια. Αποκλείεται να τον αφήσω να λερώσει το σαλόνι του σπιτιού του. Ωραία. Τότε να του πεις ότι σου αρέσει πάρα πολύ το γκράφιτι του και αφού έχει τόσο ταλέντο, να πιάσει και να βάψει όλους τους τοίχους στο δωμάτιό του. Αλλά να μην πάει πουθενά άλλο. Ναι. Τώρα που το λες, πραγματικά συμφωνώ. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Σωστά. Γιατί όχι? Θα τον αφήσω να κάνει ό,τι θέλει στο δωμάτιό του. Αλλά θα του κόψω τα πόδια αν πλησιάσει ξενοτύχο. Εσύ, αυτός είναι ο θείος σου? Όχι, ρε. Δεν ξέρω αυτό. Πρέπει να είναι βοηθός του αυτός. Καλημέρα. 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 3 κιλά χήνα θέλω. Τι χήνα? Άγρια ήμερη. Δεν μας είπε. Άγρια. Άγρια, ε. Χήνα. Δεν έχω. Πάρε ήμερη τότε. Το καταλάβει για σου. Δώστε μας ήμερη. Ήμερη. Πάλι χήνα. Δεν έχω. Τι έχετε πια? Πάπια έχω. Πάρε πάπια τώρα, το καταλάβει για σου. Τι διαφορά έχει πάπια τη χήνα? Μπορώ να θυμηθώ. Λες να λέει τίποτα μέσα στο βιβλίο της βιολογίας? Πόσο καιρό έχεις να τα ανοίξεις? Από πέρσι, εξετάσεις. Άιντε, άιντε. Δεν λέει τέτοια μέσα, ρε μαλάκα. Τέλος πάντων, δώστε μας πάπια. Ημέρη ή άδεια. Κατάλαβες? Τον πατέρα τον ακούει. Εμένα με γράφει. Διάβαζα σε ένα βιβλίο ψυχολογίας ότι τα αγόρια παίρνουν σαν πρότυπο αντρισμού τον πατέρα τους. Και ο Λεωνίδας το έχει ανάγκη αυτό το πρότυπο. Αν κάνει πρότυπο τον Άσο, ψώνεις από σβέρκο. Επίσης διάβαζα ότι αν δεν υπάρχει αυτό το πρότυπο μέσα στην οικογένεια, πού θα ψάξουν να το βρουν? Έξω από αυτήν. Και γύρευε πού θα πέσει. Γύρευε δηλαδή τι θα του γυαλίσει το μάτι για πρότυπο. Λες, ε. Σίγουρα. Και εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Να του πας πάσω. Αφού αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει ό,τι του λέει ο πατέρας του, άστο. Και στο κάτω-κάτω τι θα του πει ο Νάσος? Καλά έκανες που βάψες τον τοίχο. Αστείευες, αυτός είναι έξαλλος. Είδες. Αυτό σου λέω κι εγώ. Λοιπόν, να αποδέχεσαι την τιμωρία που του επιβάλλει, αφού την ελέγχεις πρώτα, και μετά να του την επιβάλλεις κι εσύ. Αλλά θα του το πεις αυτό το πράγμα του Λεωνίδα να ξέρει. Τι είναι, ρε? Είναι πάνω ο προφέσορ. Πού είσαι, προφέσορας? Μια φίλη του μάνας μου την έχει ψυχολογία. Διαβάζει βιβλία και της δίνει συμβουλές για μένα. Γιατί? Τρελός είσαι? Όχι, ρε. Αυτές είναι τρελές. Η μάνα μου την έχει δει τύψεις επειδή χώρισε με τον πατέρα μου. Και φοβάται μη γίνω παιδί με πρόβλημα επειδή είμαι από διαλυμένη οικογένεια. Ρε εσύ, κι εγώ είμαι από διαλυμένη οικογένεια. Λες να έχω πρόβλημα κι εγώ? Τι πρόβλημα να έχεις εσύ? Ξέρω εγώ. Εσύ έχεις? Όχι, τι λέμε τώρα. Είσαι,
εποχή καλύτερα. Γιατί τώρα θα πάω να σπίσω τον τοίχο του πατέρα μου αντί να κάτσω μια εβδομάδα μέσα. Ωραία, αυτό το λέει το θυμάνα μου, ότι προτιμώ να με τιμωρήσει ο πατέρα μου. Όχι, ρε, μην είσαι μαλά. Γιατί άμα σου κάτσει καμία στραβή, πώς θα την κάνει. Το παιδί θα είναι. Το παιδί. Για να δούμε τι θα μου φέρει τώρα. Έχω αγωνία. Μαμάκα, έλα να πιείς ένα καφέ μαζί μας. Δεν θέλω καφέ. Θες να φας μαζί μας, δεν του λέω. Να μην σας βαραίνω. Όχι, καλά, δεν μας βαραίνεις. Ό,τι φτιάξω για μας, θα φτιάξω για εσένα. Ναι, τι πάει. Γιαγιά, έφερα τη χίνα. Είχε χίνα ο Χασάπης. Πάντως είναι επαιτούμενο. Στο καλό. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ στη ζωή μου χίνα. Πώς τη φτιάχνετε? Θα δούμε πώς τη φτιάχνουμε τη χίνα. Ακόμα δεν ξέρουμε. Καλέ. Αυτό, αγάπη μου, δεν είναι εδώ καλύτερα. Αυτό δεν είναι χίνο. Αυτό είναι πάπια. Γάτα, γιαγιά, το κατάλαβε με τη μία. Γεια σου, ρε γιαγιά, γάτα. Άχω, αγάπη μου, να του πεις αυτού του κυρίου Χασάπη ότι εγώ δεν πιάνω με κορόιδο. Εγώ να του πεις είμαι η Κικίτσα. Λοιπόν, θα πας πίσω και θα πεις χίνα. Θέλω μόνο χίνα και τίποτα άλλο. Δεν έχει, ρε γιαγιά. Και τώρα ντρέπομαι εγώ να του ζητήσω τα λεφτά πίσω. Τότε να του ζητήσεις, κάτσε να δούμε. Πώς είμαστε, 1, 2, 3, 4, 5. Θα του πεις θέλω 5 μπριζόλες από στρούφοκάμιλο. Γιαγιά, καμέ δουλεύεις. Στρούφοκάμιλο θα του ζητήσω του ανθρώπου. Δεν σε δουλεύω, αγάπη μου, θα φταίει η ζέτα μαζί μας. Πω, πω, πάρε λίγο να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να μείνω για φαγητό μαζί σας. Πρέπει να πάω από τη θεία μου που είναι στο νοσοκομείο. Χάλια, πολύ χάλια είναι. Για παιδιά, μην πάρετε μπριζόλα, για μένα δεν. Α, ούτε και για μένα δεν θέλω. Τέλει πυρημάνω σου τηλέφωνο, να πας σπίτι να διαβάσεις. Ναι, ναι, πάω, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ε. Λέμε, ναι. Περίμενε, ρε, θα έρθω μαζί στο Χασάπι. Μην αργήσεις. Πρέπει να πας στον πατέρα σου να σε τιμωρήσει. Oh. Τον πήρες τηλέφωνο και τον έψησες τώρα. Όχι, δεν τον πήρα τηλέφωνο. Ζέτα, πήρα. Ναι, τώρα σας πίστεψα. Ρε γιαγιά, είσαι σίγουρη να πάρω στρουθοκάμιλο? Είμαι πολύ σίγουρη, επιμένω. Θα πας να ζητήσεις στρουθοκάμιλο. Έχεις ρέστα από την πάπια? Όχι. Ωραία, θα σου δώσω άλλα λεφτά. Περίμενε. Σου πω εγώ τον κύριο Χασάπη σας. Πάρε ένα δεκάρικο. Και θα επιμείνεις και θα φωνάξεις ιδιαίτερα. Στρουθοκάμιλο θα το πεις. Ναι! Δεν αλλάζω, δεν συμβιβάζομαι εγώ έτσι εύκολα. Κατάλαβες? Γιατί του έδωσες λεφτά? Όσα λεφτά του δίνεις, τόσα θα χαλάει. Η στρουθοκάμιλο είναι ακριβή, γι' αυτό έδωσε τα λεφτά. Τι είπες, ότι έχει κάτι, είπες για μια θεία σου? Ναι, κόντεψε να πνιγεί η κακομοίρα. Πήγες στη θάλασσα? Όχι, στην εκκλησία, Αντίδωρο. Τώρα, αν τα λες όλα αυτά για τη στρουθοκάμιλο, έχουμε μπιφτέκια. Τι κάνει η θεία τώρα? Η θεία? Καλά είναι, μια χαρά, τη πέρασε. Τη βγάλαν τον Αντίδωρο και εντάξει. Ναι. Έλα, γκρανμά, δεν έχουνε στρουθοκάμιλο. Ζαρκάδι έχετε? Ζαρκάδι? Ναι. Ζαρκάδι. Πατάτες. Δεν έχουμε. Δεν έχουνε. Άγριο αγριογούρουνο. Τι λες, ρε γιαγιά, υπάρχουν ημέρα αγριογούρουνα? Ούτε αγριογούρουνο έχουμε, γιαγιά. Μας τελείωσε. Ούτε αγριογούρουνο έχουνε, γιαγιά. Τους τελείωσε. Τελικά τι έχουν, τίποτα δεν έχουνε? Τι λες, ρε γιαγιά, γεματοκρέατα είναι το μαγαζί, πολλά έχουνε. Θες να σου πάρω κανένα χοιρινό τώρα να κάνεις τη δουλειά σου? Α, φίλε, πες ότι ούτε χοιρινό έχουμε. Κι αυτό μας τελείωσε. Κι αυτό τους τελείωσε, γιαγιά. Καλά, έρχομαι σπίτι. Έλα, γεια. Τι να σου κάνω κι εσένα, τίποτα δεν έχεις. Πάμε, τέλει. Κλείστο. Ε, παιδιά, ξεχάσατε την πάπια! Να σου λέει, τι θα κάνεις τώρα με το αυτοκίνητο που το έπαψε ο Λεωνίδας? Θα το φάω, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Μετά μου λες να του πω και μπράβο. Θα δώσω 200.000 και πρέπει να το βάψω, αυτό θα κάνω. Έλα, μωρέ γκρίνια, ίσα ίσα που θα φαίνεται καινούργιο και θα το πουλήσει και πιο ακριβά. Καλημέρα. Καλημέρα, τι ας κεράσουμε? Τι έχετε? Ό,τι αυτοκίνητο τραβάει ψυχή σας. Αυτοκίνητα κερνάτε εσείς? Τώρα εμείς στις τιμές που τα έχουμε είναι κέρασμα. Θέλετε και μια πορτοκαλαδίτσα? Όχι, ευχαριστώ. Θέλω να δω κάτι σε μεταχειρισμένο. Μεταχειρισμένο, δεν είναι. Μεταχειρισμένο, τι. Καινούριο θα πάρετε. Εσύ τώρα δεν έχεις φάτσα βλάκα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν δώσεις μια περιουσία, πάρεις εκεί πέρα ένα αυτοκίνητο, το παρκάρεις του κουτιού και να πας μετά να το βρεις μια γρατζουνιά από τη μια κρυπή στην άλλη. Κατάλαβες? Το αμάξι είναι εργαλείο. Δεν είναι τώρα φιγούρα, μόστρα. Κατάλαβες τώρα τι θέλω να σου πω? Μετά, με το παλιό δεν σε προσέχουν εκεί. Ξέρετε, πέρασε η κόρη μου στο πανεπιστήμιο και θέλω να τη κάνω δώρο έτσι ένα μικρό για να με ξεφορτωθεί δηλαδή. Α, για την κόρη σου. Καλά, έχω ένα αυτοκίνητο δηλαδή για την κόρη σου. Μιλάμε εκπληκτική περίπτωση. Γιατί? Κοίταξε, μου είχε κάνει μια ειδική παραγγελία, μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνη, διεθνούς φήμης, φοβερή δηλαδή, πολύ γνωστή, η οποία, ξέρεις, είχε ένα πρόβλημα, ρώτησε η μάνα της Ευνίδια και πρέπει να φύγει στο εξωτερικό.
Και τώρα εμένα μου με τα αμάξια μανάτι. Κατάλαβες να σου πω. Σήμερα να πάρεις λαχείο. Είναι τυχερή σου μέρα. Γιατί? Γιατί για την Χριστιανέ, αφού εδώ τώρα μιλάμε τα αμάξια και λεπούρι. Το δίνω σου όσο, κατάλαβες να σου πω. Πάμε να δεις να καταλάβεις. Άντε πάμε. Θα με πάρεις τηλέφωνο μόλις φτάσεις στον πατέρα σου. Γιατί? Για τσεκάρισμα. Έλα ρε μαμά, τι τσεκάρισμα. Να πάρεις εσύ. Να σου πω, δώσ' μου το τηλέφωνο να πάρω λίγο τη Μαριλένα. Δεν κάνεις καλά που δεν του δείχνεις εμπιστοσύνη. Δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει μέχρι να πάει στον πατέρα του. Ακριβώς γιατί δεν τον εμπιστεύεσαι. Ενώ αν τον εμπιστευόσουν, θα φρόντιζε και εκείνος με τη σειρά του να μην προδώσει την εμπιστοσύνη που θα του έδειχνες, με κατάλαβες. Την τελευταία φορά που τον εμπιστεύτηκα, πήγε στη Χαλκίδα με τη Μαριλένα και χάσαν το τελευταίο λεωφορείο. Και? Τι και, πήγα και τους πήρα εγώ στη Χαλκίδα. Λοιπόν, εγώ έφυγα, έτσι. Τι σου πει Μαριλένα. Άλλο και τούτο πάλι. Σιγά μη σου πω εγώ τι μου πει Μαριλένα. Φαντάζομαι να κανονίζετε κανένα ταξιδάκι για Χαλκίδα. Άσε μας ρε μαμά, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Γεια. Φοβερό. Βλέπουν τα χρώματά του με τα πράγματα, όλα αυτά είναι εργοτέχνης, δεν είναι. Μην πεις τώρα ότι αυτό δεν είναι το όνειρο κάθε πιτσιρίκας. Είναι πολύ χτυπητό μου φαίνεται. Θα το κοιτάει όλος ο κόσμος. Ναι, χτυπητό, χτυπητό βέβαια, σε συμφέρει όμως. Δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει κιόλα. Πώς δηλαδή. Πώς δηλαδή. Ρε παιδάκι με αυτά κοριτσόπουλα, είναι όλο και κατέχνω στο μυαλό του. Κατάλαβε σου λέει τώρα σε ένα μπαμπά, εγώ θα πάω στο πανεπιστήμιο. Δεν στο λέει. Ναι, ναι. Έλα όμως που την έχει ψήσει ο μορφωνιός και αντί να πας στο πανεπιστήμιο την πάει βόλτα στην παραλία. Μην μου πεις τώρα δεν υπάρχουν μορφωνοί. Γεμάτος τόπο. Αυτό σου λέω. Παραλία είναι, κόσμο έχει, ένα γνωστό θα έχεις. Δεν θα έχεις. Θα το προσέξει, θα στο πει, δεν θα στο πει. Χαρά. Αυτό σου λέω. Φαντάζεσαι τώρα πώς να ξαναπάει μικρή βόλτα στην παραλία χωρίς να το ξέρεις. Τώρα δεν έχει και πολύ άλλη. Και πώς το είδες αυτό. Τώρα ξέρω εγώ. Να στο χαρίσω. Το λυπάμαι κιόλα. Μπορώ να δώσω ό,τι θες να πάει στο Αβγιάρ. Γεια σου, Μαρι. Ρε Μαριλένα. Ρε Μαριλένα, δεν σου είπα να ντυθείς λίγο πιο σεμνά. Έχω κάτι το υπερβολικά επάνω μου. Μπα, βάλε παιδί μου 5-6 κουλαρίκια. Έβγαλα, ρε. Α, καλά, sorry κιόλας. Mm. Λοιπόν, άκου το σχέδιο. Εντάξει, ναι. Θα πάμε και θα το ρωτήσουμε τι χρώμα ήταν ακριβώς το αυτοκίνητο. Mm. Θα μας πει, δεν θα μας πει, δεν θα μας το κρύψει. Λοιπόν, θα πάμε μέσα, θα καβατζώσουμε την μπογιά και μόλις κλείσει το κατάστημα θα έρθουμε να το ξαναβάψουμε. Okay. Το καταλάβαμε. Ναι. Μπράβο, πάμε. Καλωρίζω. Γεια χαρά, γεια. Καλημέρα, πατέρα. Τι έγινε, έκανες αυτή πρωί. Άμα σε βουτήξω από την κοτσίδα και σταματήσω ο τρίχα-τρίχα, σου πω εγώ σε αυτέ που έκανα. Που πρέπει να πουλάω από το πρωί για να βγάλω τη χασούρα που μου κάνες. Νάσο, τι είπαμε. Τι είπαμε. Για Νάσο, μην τιμώρησε τον Λεωνίδα. Εγώ έβαψα το κίνητο χωρίς να το ξέρει ο Λεωνίδας. Συντόρεψε. Μάλιστα, εγώ. Συγγνώμη. Καλά, μην το ξανακάνεις. Όχι, ποτέ. Ωραία. Αλήθεια, τι χρώμα ήταν, ε? Τώρα με τον πόλο μου παίζεις. Όχι ρε μπαμπά, πες μας τι χρώμα ήταν ακριβώς. Η Μαριλένα έχει απορία πώς είναι οι μπογιές του αυτοκινήτου. Μπα, μόνο αυτήν την απορία έχει δηλαδή. Μαριλένα, πάμε να σου δείξω τα χρώματα. Θα μου δώσεις τώρα την μπογιά. Τι μπογιά. Να σπρίσω τον τοίχο. Όχι, όχι, δεν θα σπρίσουμε, το αφήσουμε έτσι. Το ξανασκέφτηκα. Δεν είναι και τόσο άσχημο, μια χαρά είναι. Άμα σε ξαναπιάσω να βάφεις ξένο τοίχο, θα σκόψω τα πόδια. Εγώ! Ποτέ μόνος μου θα τα κόψω τα πόδια. Άμα δεν θα ζωγραφίζεις, ζωγράφισε στο δωμάτιό σου. Μα φωνάζει μαμά. Καθαρίζω εγώ με τη μάνα σου. Να μην σε νοιάζει. Αλλά μόνο στο δωμάτιό σου. Ποτέ σε ξένα σπίτια. Ποτέ. Ρε μπαμπά, συγγνώμη για το αυτοκίνητο. Θα επανορθώσω. Έτσι, μπράβο. Τώρα εγώ πάω σπίτι που έχω διάβασμα πολύ. Να πας, παιδί. Γεια σου, κύριε Νάσο, και πάλι συγγνώμη. Γεια σου, Κοτσάκη. Γεια σας. Γεια σου, Μαριλένα. Τι έγινε, την καβάτσο στην πογιά. Δύο πια κιόλας. Τι έγινε τελικά. Τι να γίνει. Τον κατσάριασε εκεί πέρα και του είπε ότι άμα θέλει να ζωγραφίζει, ζωγραφίζω το δωμάτιό του. Και ποτέ σε ξένα σπίτια. Και τι σου είπε. Τι να μου πει, δηλαδή. Ευχαριστώ, μου είπε. Λοιπόν, τα χρώματα τα έχουμε. Ναι. Τζαμ, τα πινέλα. Ναι, παιδί μου, μάτω, μάτω. Ρώτα. Λοιπόν, άντε γρήγορα να προλάβουμε να κάνουμε το αυτοκίνητο, να κάνουμε και το χασάπικο με το έχουμε αύριο, έτσι. Α, εγώ δεν θα βάψω. Φοράω την πίστα της μάνας μου και δεν θέλω να την πληρώσω. Δεν κατάλαβα. Όλοι μαζί την κάναμε τη δουλειά. Θα βάψεις τελεία και παύλα. Νάσο, δεν μου λες. Εσύ είπες στο Λεωνίδα να βάψει το δωμάτιό του. Ναι, Μαρούλα.
από το να βάφταξε ένα σπίτι και τον πιάσουνε πάλι να τον βάλουν φυλακή. Και έκανε βέβαια το δωμάτιό του σύσκατο. Πάντως δεν έχεις δίκιο. Το παιδί ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει ταλέντο. Ναι. Ευχαριστώ που μου το πες. Θα το στείλω να περιποιηθεί το σπίτι της μάνας σου. Όπως άλλωστε περιποιήθηκε και το μαγαζί του πατέρα του. Παλιά σου τέχνη κόσκινο. Τι λέει αυτή κατά ξανά σου. Βρε κορίτσια, όχι τέτοιες φιλοφρονήσεις πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Καλημέρα. Καλώς τον. Σας έφερα την προκαταβολή. Ωραία. Αλλά θέλω να κάνουμε μια βόλτα μέχρι το συνεργείο για να το τσεκάρουμε. Πειράζει. Τι να πειράζει, αφού τα αμάξια διαμάντια. Αυτό ακούς πώς δουλεύει. Πάμε μαζί. Έλα, δει τα κλειδιά. Εγώ φεύγω. Σε παρακαλώ πολύ να μου κλείσει ένα μάστορα, να τον πληρώσεις και να έρθει να βάψει το δωμάτιο του παιδιού. Εμείς θα τα πούμε αργότερα. Που σου χάλασα εγώ το μαγαζί. Έλα εδώ μαζί μου. Πού να έρθω μαζί σου. Έλα εδώ μαζί μου. Πάσε είμαι καλή μου. Έλα έξω. Έξω. Έλα εδώ σου μίξω. Έλα εδώ. Εσύ δεν ζήτησες χίνα. Εσύ τσι, γιατί απαγορεύεται. Χίνα αυτό. Χίνα δεν είναι. Ωραία, χίνα είναι λοιπόν. Δεν μου λες. Μήπως ζήτησες και μπριζόλες του ορθοκάμιλου. Ναι, ζήτησα, αλλά στα μικρομάγαζα που έχετε εσείς που να βρεθεί αυτό το special dress. Στα μικρομάγαζα, Αυτό εδώ τι είναι. Μοιάζει με στροφοκάμιλο, Δεν μου λες, παιδί μου, τι ζήτησαν αυτοί οι δύο νεαροί που έφυγαν. Ζαρκάδι αφεντικό. Ζαρκάδι. Ζαρκάδι, να το και το ζαρκάδι. Και αυτός εδώ ποιος είναι. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ χασάπι δεν ζήτησα. Με ζήτησες χασάπι, Άντε, πρέπει. Αυτά γύρω να πάω να τα πει στο δικαστήριο, εντάξει. Θα τα πω γιατί θα σε φοβηθώ, νομίζεις. Άντε από εδώ. Άντε από εκεί. Άσε καλά. Πού είναι τα αυτοκίνητα. Να το αυτοκίνητο. Μα αυτό δεν είναι ζωγραφισμένο. Πραγματικά, ναι. Τώρα που το λες δηλαδή και το παρατηρώ, δεν είναι ζωγραφισμένο, ναι. Πραγματικά. Να ζωγράφισε. Α, βρε αδερφέ τώρα, ξέρετε, δηλαδή τώρα ζωγραφισμένο εκεί και πράσινα άλογα δηλαδή. Διότι το ξανασκέφτηκα το πράγμα και λέω, ας πούμε, δεν είναι καλό τώρα για ένα κοριτσάκι να γυρνάει εκεί πέρα με ένα ζωγραφισμένο αυτοκίνητο και να κάνει μπαμ. Καταλαβες. Και σαν πατέρας δηλαδή σκεπτόμενος, έβαλα να το ξαναβάψουν, ας πούμε, κανονικό. Εμένα όμως η κόρη μου τώρα περιμένει το ζωγραφισμένο που της έταξε. Ναι, ωραία, δεν της λες να πάρει ένα σπρέι για να το ζωγραφίσει μόνη της εκεί πέρα, περάσει την ώρα της. Α, όχι, δεν θα το πάρω. Πάω να βρω ζωγραφισμένο. Μα, καλά. Να σου μισό λεπτό για το ζωγραφισμένο που... Στα χέρια μου... Κολοπέδι! Τι ήθελα την πάπια. Από εδώ δεν μπορώ. Μα δύο μέρες διάρκεια. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα. Δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Δεν με κρατάνε. Εμένα δεν με πείραξε καθόλου. Ναι, δεν σε πείραξε γιατί δεν έφαγες εσύ. Γι' αυτό σε έβλεπα εγώ. Ρε Μέρη, μου φτιάχνεις ένα τσάι, σε παρακαλώ δηλαδή. Πόσες μέρες έφαγες εσύ? Μια εβδομάδα με έχωσα. Εσύ? Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα κι εγώ. Πώς κάτω τώρα θα πάμε στη συναυλία. Εμένα αποκλείεται να μ' αφήσει. Έκανα τη φούστα της μάνας μου για πέταμα. Εγώ, παιδιά, πρέπει να πηγαίνω για δύο εβδομάδες στα απογεύματα συν 4 Σάββατα στο κονσέρβο του δικτύου μου να κρατάω ταμείο. Όχι, καλά. Σε λυπάμαι. Κι εγώ πρέπει να βάψω το μαγαζί του πατέρα μου και άλλα δύο αυτοκίνητα. Ρε εσείς! Παιδί μου, μου ήρθε φοβερή ιδέα για το πώς θα πάμε στη συναυλία. Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Ερίσμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνει ένας αλκουάνας, πίνταρος εσκύλος. Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, εγώ δεν είμαι λίλος. Ιχνή, χνε, χνοχ και μπλα μπλα μπλα. Βρήκα τον τρόπο να απάλλαγω από αυτά. Θα αρπάξω τα ημεία και θα αλλάξω ρότα. Θα πάψω πλέον να είμαι όπως ήμουν πρώτα. Θα πάρω τα βουνά, ως τις μουνοκορφές. Εκεί που τα κατσίκια αφήνουν δερβελές. Θα εγγραφώ στο σύλλογο των φίλων της Αρκούδας. Θα ζω όπως σε κάποτε ή στον Επάλο Βούδας. Θα είμαι μες στην κατάθλιψη, κούθι θα ακούω μόνο. Θα πνίγω με φραπέ μικρό, το μερίσιο πόνο. Θα γίνω πρωτόγονος, θα ομιλώ με σπήριγμα. Αν είναι να γλιτώσω, 10 λεπτά κήρυγμα. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά. 1, 5, 10 περνάνε τα λεπτά. Κήρυγμα από στόματα διαφορετικά.